Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο γνωστός σχεδιαστής βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, το οποίο βρίσκεται πριν σωδού σκουφά στο Κολωνάκι. Εντοπίστηκε από φίλους και συνεργάτες στην κρεβατοκάμαρά του. Δίπλα του, να πούμε ότι βρέθηκαν συσκευασίες χαπιών και 4 σημειώματα, εκ των οποίων τα 2 ήταν γραμμένα στα γαλλικά, στα οποία μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Όσον αφορά τις 2 γυναίκες, εκείνος, παλαιότερη συνέντευξή του στην εφημερίδα Εσπρέσο, πράγματι είχε δηλώσει ότι είχε πέσει θύμα πλεκτάνης από 2 γυναίκες που είχε στη δούλεψή του. Η μία μάλιστα ήταν υπεύθυνη για τις οικονομικές υποχρεώσεις του σπιτιού. Η μία κοπέλα με καταγωγή από την Αλβανία είχε πολύ στενή σχέση μαζί του, τότε έτσι είχε πει, και ήταν εκείνη που τον βοηθούσε, ήταν μάλλον εκείνος που τη βοηθούσε να σπουδάσει. Ενώ με ένα ζώο το σπουδό τη, τη λογιστική την προσέλαβε στην επιχείρησή του. Μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά ότι τη έδινα χρήματα για να πληρώσω τις υποχρεώσεις που είχα στο ΙΚΑ, στην εφορία και στις διάφορες τράπεζες. Εκείνες όμως ούτε τακτοποιούσαν τις εκκρεμότητες, ούτε έκαναν αποδόσεις ΦΠΑ. Κρατούσαν τα χρήματα για τον εαυτό του με αποτέλεσμα να μαζεύονται χρωστούμενα, τα οποία όμως εγώ δεν γνώριζα. Κάποια στιγμή ήρθε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που είναι λογιστής και με ταρακούνησε. Αν το είχε κάνει πιο νωρίς, ίσως είχα μπορέσει να σωθώ. Έτσι είχε δηλώσει τότε. Οπότε, όπως φαίνεται, μάλλον από τις πρώτες ενδείξεις των άντρων της Ελλάς. Αυτοκτονία. Αυτό το οποίο τον οδήγησε, ναι, πρόκειται πράγματι. Αφού άφησε και τα σημειώματα αυτά στα γαλλικά τουλάχιστον, εντάξει, και στα ελληνικά και στα γαλλικά το ίδιο θα έγραφε. Απλώς ήθελε κάπως έτσι να διαφοροποιηθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τίποτα. Το ρεπορτάζ αυτό. Εμείς θα περάσουμε να δούμε και μερικά πλάνα έτσι της τελευταίας στιγμής έξω από το σπίτι του Μιχάλη Ασλάνη και σε λίγο και έχουμε και ένα βιντεάκι από μια παλιότερη έτσι συνέντευξή του. Τι έγινε? Δεν ήθελα να σε φωνήσω. Δεν ήθελα να σε φωνήσω. Αυτά ήταν τώρα τα πλάνα έξω από το σπίτι του Μιχάλη Ασλάνη. Η παραστική, χαμός γίνεται, φαντάζομαι. Μας έχει σοκάρει όλους. Εγώ δηλαδή ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί ήταν τόσο πολύ αγαπητός και τράβαγε και αυτό στο δικό του Γολγοθά. Να δούμε τώρα και το βιντεάκι αυτό από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει. Σχεδιαστή που τον αγαπάμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε και γιατί κάνει πάρα πολύ ωραία σχέδια και πάρα πολύ ωραία ρούχα, αλλά είναι και πολύ όμορφη ψυχή, έτσι. Για τον Μιχάλη Ασλάνη τον συνάντησες? Τον συνάντησα το Σαββατοκύριακο, ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιόρτασε τα 40 του χρόνια σε αυτό το χώρο, στο χώρο της μόδας, και πρέπει να σας πω ότι στη συνέντευξη πολλές φορές βουρκώνει και μαζί του κι εγώ. Είναι γλυκός όμως. Για πάμε να το δούμε. Αυτά τα 40 χρόνια πορείας σας, τι γεύση έχετε σήμερα, τι γεύση έχουν αφήσει? Έχουν και γλυκιά και πικρή. Γιατί πιστεύω ότι η ζωή μας κάνει ένα κύκλο. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές δύσκολες πολύ, και ειδικά όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει αυτοδημιούργητος όπως εγώ, με τρύπια παπούτσα, όσο ομελό και να ακούγεται, ειλικρινά περνάς του Ιησού τα πάθη. Γιατί αυτή η δουλειά βρίσκεται στο μετέχνιο, δηλαδή πρέπει να είσαι από τη μια καλός σχεδιαστής, να τα πηγαίνεις καλά με τα μίντια και τα περιοδικά, να είσαι καλός δημιουργός, πάντα να ανανεώνεσαι, κάθε σεζόν ο κόσμος να δέχεται τη δουλειά σου. Από την άλλη, πρέπει να είσαι καλός έμπορος, που η νόμη του εμπορίου είναι ανελέητη, να τα πηγαίνεις καλά με το ΙΚΑ, με την εφορία, με το προσωπικό, με τους λογιστές κλπ. Δηλαδή και εγώ σε αυτό το τομέα δεν είμαι καθόλου καλός. Είχα μία διαχειρίστρια που δυστυχώς τα έκανε μαντάρα στην κυριολεξία, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα μοντέλα. Κορίτσια, Ελληνίδες που έχουν κάνει καριέρα και έξω. Ναι, πολλές γύρισαν, πολλές σταμάτησαν το modeling. Ναι. Στις χώρες μας τα μοντέλα ομορφαίνουν μεγαλώνοντας, ή είναι οι παλιές οι καλύτερες? Λοιπόν, αυτή η νέα γενιά είναι καταπληκτική. Έχω εδώ αυτές τις μέρες που είμαι στη Θεσσαλονίκη δει κάτι κοριτσαρούς εκπληκτικούς και πολύ καλά μοντέλα θεσσαλονικές γνώρισα. Βέβαια το modeling τώρα πια έχει φτάσει όπως πολλά άλλα πράγματα στον πάτο, δυστυχώς,
αφού όλες μου λέγανε ότι πάνε στην Τουρκία και δουλεύουν, όπου είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, βέβαια. Και κυρίως τα μοντέλα πάνε στην Τουρκία. Μην Ντενίση, θυμάμαι, πριν γίνει ηθοποιός, την πρώτη της επίδειξη την έκανε σε μένα, είναι καλά. Επίσης η Βάνα Μπάρμπα από τα 18 της χρόνια παρουσίαζε πάντα τις κολεξιόν μου και τη θέλω και εκεί να την ευχαριστήσω, γιατί ειλικρινά ποτέ δεν δέχτηκε αμοιβή για αυτό που έκανε. Την Ελένη Μενεγάκη τη γνώρισα 15 χρονών μοντέλο. Εσείς λέτε ευχαριστώ, εσάς σας λένε ευχαριστώ ή έχετε νιώσει την αχαριστία? Όχι, όχι, την αχαριστία δεν την έχω νιώσει, πιστεύτε με. Ίσως δεν ζητάω εγώ να μου πει κανείς ευχαριστώ. Δηλαδή κάνοντας κάτι καλό, ίσως το κάνω και για μένα πρώτα και για τους άλλους, και γιατί όχι. Δηλαδή δεν περιμένω να με ευχαριστήσει κανείς. Νοσταλγείτε εκείνες τις χρυσές εποχές? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί είμαι άνθρωπος του μέλλοντος. Δεν είμαι του παρελθόντος, δηλαδή τη χθεσινή ημέρα τη διαγράφω. Γυρνώντας πίσω, τι θα θέλατε να διαγράψετε από το παρελθόν σας? Από το παρελθόν μου πολλά πράγματα. Γιατί αυτή η δουλειά ή πρέπει, ας πούμε, να τη βρεις έτοιμη από την οικογένειά σου ή πρέπει να σπάσεις τα μούτρα σου για να μάθεις. Και εγώ έσπασα πάρα πολλές φορές τα μούτρα μου για να μάθω. Θα ήθελα να διαγράψω αρκετά πολλά πράγματα. Θα ήθελα επίσης να είχα πιο πολύ αυτοπεποίθηση, γιατί λόγω άσχημων παιδικών χρόνων μεγάλωσα χωρίς αυτοεκτίμηση και αυτό με έκανε, αντί ας πούμε να με σπρώξει προς τα μπρος, με κρατούσε λίγο. Θα μπορούσα να είχα κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα. Ζείτε την καθημερινότητά σας, γιατί εμείς ξέραμε τα πάρτι, τα κοσμικά. Αυτά έχουν τελειώσει πια. Δυστυχώς, μαζί με το lifestyle, δείτε τώρα μεγάλωσα. Έγινε 62 χρονών και ένας άνθρωπος στην ηλικία μου, όσο να είναι, δεν είμαι όπως όταν ήμουν, ας πούμε, 22, καταλάβατε. Μια χαρά νεότατος ζήτησε. Είχα διάθεση και κέφι και θυμάμαι τότε τα μαγαζιά της διασκέδασης τελειώνανε στις 7 το πρωί και 8 η ώρα πήγαινα κατευθείαν για δουλειά. Τώρα πια όλα έχουν τελειώσει, εκεί μοναξιά αρχίζει και μου χτυπάει την πόρτα και εντάξει, θα δούμε. Ποιο είναι το όπλο σας? Ο Θεός εύχομαι να βοηθήσει. Ποιο είναι το όπλο σας για τη μοναξιά? Το όπλο μου για τη μοναξιά νομίζω δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο πράγμα. Με τον Λάκη Γαβαλά ήσασταν φίλοι? Δεν ήμασταν φίλοι, αλλά τον ήξερα και λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή την κατάληψη. Έκανε πολλές δηλώσεις. Ειλικρινά λυπάμαι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα να είσαι φυλακή και ειδικά ένας άνθρωπος που είχε συνηθίσει μια άλλη ζωή, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους η φυλακή είναι φυλακή. Είναι δυστυχώς, εύχομαι να τα ξεπεράσει γρήγορα και να ξαναεπανέλθει πάλι. Εσείς φοβηθήκατε καθόλου? Είχατε πει ότι είχατε πρόβλημα με συνεργάτητά σας που διαχειριζόταν τα οικονομικά. Φοβηθήκατε μην φτάσετε εκεί? Δείτε, εντάξει. Πάντα, βέβαια φοβόμουν. Εγώ γενικά πάντα φοβάμαι στη ζωή μου. Πάντα, ας πούμε, το αύριο με φοβίζει. Από τα πρόσωπα που ήταν τότε κοντά σας, ποιοι έχουν παραμείνει? Έχουμε χαθεί. Και δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, χάνονται οι άνθρωποι. Με τη Ρούλα Κορομιλά έχω έτσι μια τηλεφωνική επικοινωνία και τη βλέπω που και που. Πιστεύω ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι έτσι θλιβερή. Πιστεύω ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να έχουμε κακίες, αντιπαλότητες, έχθρες. Ποιος ο λόγος? Ωραία.